Όσο θα υποφέρεις. Πολύ ζωντανό παράδειγμα του συναδέλφου μας, του συγχωρεμένου του Παντελίδη, που στην αρχή λέγανε ότι έγινε από το ίντερνετ και όλες αυτές τις βλακίες και κανένας δεν πίστευε στο ταλέντο του. Και μόλις το παιδί απέδειξε, άρχισαν όλοι να πιστεύουν. Επειδή αναφέρθηκες και στον Παντελή Παντελίδη, εσείς που ήσασταν και φίλοι του από τον καλλιτεχνικό χώρο, σας λείπει πολύ? Φυσικά, ήταν ένας αυθεντικός μουσικός συνθέτης και ερμηνευτής που έβγαζε λαϊκά τραγούδια, κάτι που υποστηρίζω και εγώ, το λαϊκό τραγούδι δηλαδή. Και έβαλε το ελληνικό τραγούδι πιο πολύ στο κλαμπ. Και λείπει πάρα πολύ από το χώρο. Αυτό το χρώμα της μουσικής του, νομίζω. Έφερε και πολύ κοντά τον κόσμο. Αγαπήθηκε από την νεολαία. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του και πάλι, κλείνει χρόνο. Δυστυχώς το χρόνο του εγώ έχω γενέθλια, 18 του μηνός.